Δημήτρη. Γεια σου, Μορτασία μου. Γεια σας. Για να δω μέσα το ρούχο πώς είναι, χωρίς το παλτό. Το ρούχο πώς είναι. Ναι, η σιλουέτα, το ρούχο πώς είναι, βγάλω το παλτό εννοώ. Ναι. Τα ρούχα αυτά είναι δικά σου, τα φοράς έξω. Αυτό. Αυτό είναι δικό μου, τα παπούτσια είναι δικά μου, οι κάλτσες είναι δικές μου, τα αξεσουάρ είναι δικά μου, η τσάντα είναι δικιά μου. Αυτό που δεν είναι δικό μου είναι αυτό και αυτό το αγόρασα, αυτό είναι μιας φίλης μου. Η αλήθεια, το ντύσιμό σου είναι καταπληκτικό. Ισορροπημένο, σωστό, πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Το θέμα είναι color blocking και αν είσαι μέσα στο task που έχουμε. Εγώ θεωρώ ότι ήθελε μεγαλύτερη επιφάνεια σε χρώμα. Να. Είναι λάθος, τελείως λάθος δεν είναι. Είναι πολύ ωραία εμφάνιση. Απλά ήθελε το κάτι παραπάνω για να μιλάμε ότι έκανες μια σούπερ εντυπωσιακή εμφάνιση εδώ. Να, ευχαριστώ. Το ξέρω. Δύο. Ευχαριστώ. Στέλιο μου. Κατερίνα και Μορτασία, δουλεύεις ως στυλίστρια. Ναι, δουλεύω. Εντυπωσιακό. Κατάλαβα. Πώς έρχεσαι σε μια δοκιμασία εκτός της δοκιμασίας. Εγώ θεώρησα ότι έχω ψιλοκάνει color blocking. Δηλαδή στα μάτια μου εκείνη τη στιγμή ήτανε, αυτό σίγουρα δεν ήτανε μπλε στο σπίτι μου. Ναι. Και έξω όσες φορές το έχω φορέσει. Η κάλτσα φαινόταν πιο πράσινη. Τώρα τι δικαιολογίες είναι αυτές που σας λέω κιόλας. Ναι, είναι δικαιολογίες γιατί καταλαβαίνεις ότι αν είχες διαβάσει και λίγο. Διάβασα. Ή αφού είναι και η δουλειά σου, έπρεπε να ξέρεις ότι και η ποσότητα παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Ξέρω. Ειδικά στο color blocking. Δηλαδή, δεν μπορείς με ένα ζωνάκι, ένα ζευγάρι γυαλιά να κάνεις color blocking όταν όλη η επιφάνεια είναι μπλε. Αυτό ήταν. Ούτε με ένα παλ φυστική πουκάμισο. Ναι. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτό. Έχεις μία μπλε εικόνα όπου έβαλες δύο χρώματα, ας πούμε, για να κάνεις ένα pop-out, για να δώσεις λίγο περισσότερο ενδιαφέρον και να μην είναι μονόχρωμο. Ναι. Αυτό έκανες. Okay. Δεν είναι color blocking αυτό και είναι κρίμα γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο look που οποιαδήποτε άλλη μέρα εγώ σίγουρα θα σου είχα βάλει ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ένα ωραίο παιχνιδιάρικο styling που δεν είναι. Πρέπει να το πω, δεν είναι φλίαρο, είναι ακριβώς τόσο όσο, έχει λίγο πλάκα, μου αρέσει η τσάντα σου, μου αρέσει αυτό το παλτό που σέρνεται πάρα πολύ, μου αρέσει το φόρεμα, τα παπούτσια, μου αρέσουν όλα. Δηλαδή μια άλλη μέρα δεν θα σου άλλαζα τίποτα, θα σου βάζα σίγουρα 4. Άκου τώρα τι πάθαμε σήμερα. Ναι. Εγώ δεν θέλω να ξανακάνω task. Νομίζω δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά. Mm. Μόνο σε καλά να έρθουμε. Ξέρεις και τι, εγώ τι δεν θέλω να κάνω, πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Ναι, είμαι σίγουρη. Αλλά. Ας πούμε, βαριέμαι πάρα πολύ να συζητάω για ανθρώπους που αρνούνται να μπαίνουν. Δεν αρνούμε, δεν αρνούμε. Στις δοκιμασίες, ενώ αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Το ξέρω. Γιατί δεν κάθεσαι σπίτι σου. Δεν θα κάτσω σπίτι μου, εδώ θα είμαι. Καλά, πάρε ένα για σήμερα. Εντάξει, θα το πάρω. Και τώρα πάρε και την κριτική της Σοφίας. Άι, Μορτασία. Για μένα το πιο μυαλό πρόβλημα δεν είναι με τα χρώματα. Είναι η σιλουέτα. Mm. Συνέχεια εγώ σε βλέπω και παίζεις με τα μαύρα, αλλά πάντα κάνεις ωραίες σιλουέτες. Εδώ δεν βλέπω ωραία σιλουέτα. Για μένα είναι το αντίθετο τους άλλους κριτές. Είναι, τα χρώματα δεν με πειράζουν, αλλά είναι πιο πολύ το silhouette. Σίγουρα αυτό το φόρεμα σε φοράει. Παρά όλα αυτά, εγώ να σου δώσω 2. Ευχαριστώ. 7 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Εντάξει, φαντάσου λίγο να έχεις προσπαθήσει κιόλας για τη δοκιμασία, ε. Προσπάθησα, άσχετα και που. Και παρακαλώ, Μορταχία μου. Φεύγω.